Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με ειδικότερες αναλύσεις το ζήτημα της φιλελεύθερης, της σοσιαλιστικής και της φασιστικής κολεκτίβας που είχαμε ανοίξει στην αμέσως προηγουμένη εκπομπή στις 16 Φεβρουαρίου του 2016, εδώ από την ίδια εκπομπή γεωπολιτική και νεοπολιτική στο V-Media. Εξηγήσαμε σε εκείνη την εκπομπή σε τι συνίσταται η παγκόσμια κολεκτίβα η οποία εξυφαίνεται και την οποία υπηρετούν από την οπτική τους γωνία η κάθε μία οι κύριες ιδεολογικοκομματικές δυνάμεις, τόσο εκείνες που αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθερες, αλλά είναι φιλελεύθερες χωρίς ελευθερία. Και είπαμε ότι ο φιλελεύθερος κολεκτιβισμός είναι εκείνη ακριβώς η ψευδεπίγραφη και κύβδηλη εκδοχή του φιλελευθερισμού, η οποία μετατρέπει την ευγενή κατά τα λοιπά θεωρία της ελεύθερης και δίκαιης αγοράς σε μία θεωρία για την δικαιολόγηση μιας τεχνοκρατίας και μηδενιστικής απολυταρχίας στο όνομα της οικονομίας. Υπάρχει η φασιστική κολεκτίβα και υπάρχει και η σοσιαλιστική κομμουνιστική κολεκτίβα. Η παγκόσμια υπερδομή και οι ανώτατες παγκόσμιες ελίτ έχουν σκοπό πάντοτε να δομούν μία κολεκτίβα μέσα στην οποία να εντάσσουν προς διαχείριση την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο δεν διστάζουν ποτέ να χρησιμοποιούν όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές του κολεκτιβισμού προκειμένου να αποκλείσουν από τον ορίζοντα των πολιτών μία γνήσια απελευθερωτική πρόταση. Με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναπτύσσεται ένας έντονος ανταγωνισμός υποψηφίων ενώπιον των ερχομένων προεδρικών εκλογών, θα ήθελα να αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη αυτός ο κολεκτιβισμός. Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι θα με βοηθήσει αυτή η εκπομπή, όπως και η προηγουμένη, να παρουσιάσω μία σειρά αποκαλυπτικών στοιχείων από την ερχομένη εκπομπή και μετά με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι δημιουργικός. Τι εννοώ? Στον ουρανό, αν δούμε το βράδυ τα άστρα, βλέπουμε διάφορες φωτεινές περιοχές. Αυτές μπορούμε συμβολικά, αντανακλαστικά, να πούμε ότι είναι οι πληροφορίες. Έχουμε διάφορες πληροφορίες. Εάν ξέρουμε όμως πώς να συνδέουμε τις πληροφορίες σωστά και να τις αναλύουμε, δηλαδή πώς να κάνουμε τη σύνθεση και την ανάλυση, την ανάλυση και τη σύνθεση, για να φτάνουμε σε δημιουργικά συμπεράσματα, τότε μπορούμε να πλεύσουμε σωστά. Αναλογικά λοιπόν, δεν αρκεί μόνο να κοιτάμε τα αστέρια, αντιστοίχως δεν αρκεί μόνο να μαζεύουμε πληροφορίες, πρέπει να μπορούμε και να διαβάζουμε τα αστέρια σωστά, δηλαδή να βλέπουμε την δομή την οποία συγκροτούν, να ενώνουμε δηλαδή τις φωτεινές κουκίδες των αστεριών αντιστοίχως της πληροφορίας, προκειμένου να μπορούμε να, από την δομή του ουρανού, αντιστοίχως από την δομή των πληροφοριών, να πλέουμε επιτυχώς. Αντιστοίχως να πλοηγούμεθα επιτυχώς στον χώρο της πληροφόρησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν μερικά χρόνια, πριν 2 περίπου δεκαετίες, είχε αρχίσει να συγκροτείται ένα πολιτικό κίνημα βάσης, το οποίο ήταν ριζικά αναθεωρητικό και ήγηρε σημαντικές ενστάσεις εναντίον του εξουσιαστικού κολεκτιβισμού. Αυτό το κίνημα ονομάστηκε Tea Party, το κόμμα του τσαγιού, εις ανάμνηση και προς τιμήν των Αμερικανών επαναστατών που πέταξαν
το εγγλέζικο τσάι στη θάλασσα, όταν η Βρετανική Αυτοκρατορία που κυβερνούσε ακόμα τις Ηνωμένες Πολιτείες θέλησε να αυξήσει την, και να σκληρύνει την δημοσιονομική της πολιτική εν είδη τρόικα σήμερα στην Ελλάδα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να αυξήσει φόρους, δασμούς. Μία συνωμοτική οργάνωση λοιπόν διέπραξε το κίνημα του τσαγιού τότε σε βάρος των Εγγλέζων και αντιστοίχως σήμερα ελευθερόφρονες Αμερικανοί συνέπραξαν μεταξύ τους και είπαν ότι θα κάνουμε και μία σύγχρονη απελευθερωτική συνωμοσία εναντίον όλων των δυνάμεων της δεξιάς και της αριστεράς που απεργάζονται την κατάλυση της ελευθερίας μας και το μάντρωμά μας μέσα σε κάποια κολεκτίβα. Το Tea Party, το κόμμα του τσαγιού, άρχισε να έχει μεγάλη απήχηση. Άρχισε δηλαδή να αποκτά μία αξιόλογη πολιτική και κοινωνική υπόσταση. Ως εκ τούτου λοιπόν κινητοποίησε τους μηχανισμούς του κολεκτιβιστικού κατεστημένου. Οι μεν δημοκρατικοί κολεκτιβιστές, δηλαδή οι κολεκτιβιστές της Αμερικανικής κεντροαριστεράς που εκπροσωπούνται πολιτικοκομματικά από το Δημοκρατικό Κόμμα, αποφάσισαν να υπονομεύσουν το κόμμα του τσαγιού με το να το γελιοποιήσουν, να το καρικατουρίσουν. Τι έκαναν παραδείγματος χάρη? Έστελναν διάφορα γελία πρόσωπα, ημίτρελους, ηλιθίους, καραγκιόζηδες, με τη στενή έννοια ψυχοπαθής, τους έστελναν στις εκδηλώσεις που έκανε το κόμμα του τσαγιού, αυτοί αφιονίζονταν και άρχιζαν να λένε βλακίες και μετά πηγαίνανε με μία κάμερα και κατέγραφαν και έπαιρναν δηλώσεις από αυτούς. Δεν έβλεπαν τι συζητείται μέσα σε αυτό το κοινωνικό κίνημα που ονομάζεται κόμμα του τσαγιού, αλλά πήγαιναν τα δημοκρατικοφιλελεύθερα, οι Democrats και οι Liberals της Αμερικής, πήγαιναν με την κάμερα και κινηματογραφούσαν σκοπίμως φυτεμένα παλαβά πρόσωπα μέσα στις εκδηλώσεις του κινήματος του τσαγιού, για να πούνε μετά, κοιτάξτε τι wackos που λέμε μουρλί κυκλοφορούνε σε αυτό το πολιτικό χώρο, σε αυτό το κίνημα, άρα οι σοβαροί άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση εκεί. Ένας τρόπος υπονόμευσης από πλευράς των δημοκρατικών κολεκτιβιστών ήταν αυτός. Ένας δεύτερος τρόπος υπονόμευσης από πλευράς των δημοκρατικών κολεκτιβιστών ήταν να πούνε ότι ο ελευθερόφρον λόγος του κόμματος του τσαγιού ήταν ο κακός νεοφιλελευθερισμός. Έχω πολλές φορές εξηγήσει σε αυτή την εκπομπή και στα γραπτά μου ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένας αυθαίρετος νεολογισμός, διότι στα οικονομικά ο νεοφιλελευθερισμός δεν σημαίνει οικονομική ελευθερία, αλλά σημαίνει φιλελεύθερη ολιγαρχία, δηλαδή σημαίνει ότι δεν αφήνουμε την αγορά ελεύθερη, αφήνουμε ελεύθερους στην εκμετάλλευση κάποιων ολίγων τους πολλούς. Αυτό δεν είναι θεωρία ελεύθερης αγοράς. Αυτό είναι θεωρία φιλελεύθερης ολιγαρχίας. Δηλαδή ότι κάποια οικονομικά ολιγοπόλια και καρτέλ θα απολαμβάνουν κάποια προνόμια ελευθερίας σε βάρος των άλλων. Η θεωρία της ελεύθερης αγοράς όμως δεν έχει να κάνει με αυτό. Η θεωρία της ελεύθερης αγοράς έχει να κάνει με προϋποθέσεις που αποκλείουν, απαγορεύουν, καταργούν και καταλύουν τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια, καθώς επίσης και την ασυμμετρία στην πληροφόρηση. Συνεπώς κάνουν χυδαία παραπληροφόρηση όσοι για να δικαιολογήσουν την κολεκτιβιστική τους ιδεολογία κατηγορούν τα οικονομικά της ελευθερίας ταυτίζοντάς τα με το σλόγγαν περί νεοφιλελευθερισμού. Η Δημοκρατική λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το κόμμα των χίπηδων, όπως θα εξηγήσω σε λίγο, σκόπευσαν
με δολοφονική προπαγάνδα εναντίον των ελευθεροφρόνων του κόμματος του Τσαγιού, παρουσιάζοντάς τους είτε ως τρελούς, βλαμμένους, ανθρώπους οι οποίοι είναι θεροβάμονες, είτε ως εκπροσώπους ενός κακού νεοφιλελευθερισμού, από τον οποίον θα μας σώσουν δήθεν οι αριστεροί χίπηδες του Δημοκρατικού Κόμματος. Από την άλλη πλευρά, πιο πονηροί και πιο χυδαίοι και πιο επικίνδυνοι, οι κολλεκτιβιστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που υποτίθεται ότι είναι πιο φύλα προσκύμενοι στην ελεύθερη αγορά μόνο στα λόγια, ποτέ στην πράξη, από τους δημοκρατικούς, βλέπουν το κόμμα του Τσαγιού να δυναμώνει και λένε για μισό λεπτό. Αυτοί που πηγαίνουν στο κόμμα του Τσαγιού έπρεπε να είναι συνιστόσα και να τους αξιοποιούμε εμείς, να είναι συνιστόσα εδώ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τι θα γίνει? Κάνανε λοιπόν οι Ρεπουμπλικάνοι κάτι πιο πονηρό. Έστειλαν μερικά στελέχη ικανά και πονηρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να ενταχθούν, να γίνουν κανονικά μέλη μέσα στο κόμμα του Τσαγιού και να το κατακτήσουν και κυβερνήσουν από τα μέσα. Χαρακτηριστική περίπτωση η κυρία Πέιλιν, η οποία είναι 100% χαρακτηριστική εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία κατάφερε να γίνει μέλος στο κόμμα του Τσαγιού, να ηγηθεί αυτού και να το φέρει en bloc στο πιάτο, σαν την κεφαλή του Ιωάννη στον Ηρώδη, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, το κόμμα του Τσαγιού ουσιαστικά, είτε μέσω της προπαγάνδας γελιοποίησεως και απαξιώσεως και παραπληροφορήσεως που εφήρμοσαν εναντίον του οι δημοκρατικοί, είτε μέσω του διεμβολισμού και της κατακτήσεως εκ των έσω που εφήρμοσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει και σήμερα το λεγόμενο Tea Party, είναι σκιά του εαυτού του, είναι μια κοροϊδία, είναι ένας απαξιωμένος συρφετός τον οποίον διαχειρίζεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει την δική του εκδοχή κολλεκτιβισμού, διότι αν δούμε τους υποψηφίους του, οι κυριότεροι των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σαν να βγαίνει από περιοδικό Mickey Mouse και καλλιεργεί έναν sui generis αμερικανικό νεοφασισμό με ολίγην από φιλελευθερισμό, συνδυασμένο με ένα προσωποπαγές κωμικοτραγικό καθεστώς. Πού οραματίζεται. Μετά έχουμε έναν υποψήφιο αποτύχη, τον Κάρσον, που έτυχε να μπει μέσα. Έχουμε μετά τρία πολεμοχαρή γεράκια, πάλι δηλαδή κολλεκτιβιστές. Αυτοί εκπροσωπούν την κολλεκτίβα του αμερικανοβιομηχανικού, του αμερικανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δηλαδή υποψήφιοι Κρίστι Γκραμ και Φιωρίνα. Μετά έχουμε έναν τηλεευαγγελιστή, τον Χάκαμπι, και μετά έχουμε τέσσερις υπηρέτες της Wall Street, κολλεκτιβιστές δηλαδή της χρηματοοικονομικής ολιγαρχίας, που είναι οι υποψήφοι Κρούζ, Τζεπ Μπούς, Ρούμπιο και Κάσιτς. Βλέπουμε λοιπόν ότι και πάλι κυριαρχεί και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μια κολλεκτιβιστική νοοτροπία. Εδώ αξίζει να πούμε ότι η άρχουσα ολιγαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν καλοβλέπει πιθανόν τον Ντόναλντ Τραμπ και ούτε καν μέσα στο κόμμα του. Μάλιστα μέσα στο κόμμα του φοβούνται ότι
μπορεί να προσδώσει ένα στίγμα διαρκείας σε βάρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αν προβληθεί ιδιαιτέρως από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το καταστήσει για μακρύ χρονικό διάστημα συνώνυμο της μίας μικημαίστικης πολιτικής στάσης συνδυασμένης με νεοφασιστικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται οι ολιγαρχίες της Wall Street που είναι πίσω από τον υποψήφιο Jeb Bush σε βάρος του Donald Trump. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση, θα ήθελα να πω ότι έστω και αν ο Τραμπ κατά κάποιο τρόπο κερδίσει τον πρώτο γύρο των ψήφων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το primary vote, και πάει τελικά στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο τον ερχόμενο Ιούλιο στο Cleveland, εκεί θα βρει ένα κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που θα θυμίζει πολιτικό λουτρό αίματος υπό την έννοια ότι θα είναι βαθύτατα διχασμένο. Αυτό που προβληματίζει, όπως σας είπα, είναι ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φοβάται ότι η υποψηφιότητα Τραμπ μπορεί να έχει πολύ σοβαρό πολιτικό αντίκτυπο, διότι μπορεί να καλλιεργήσει μακράς πνοής στερεότυπα σε βάρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και να το οδηγήσει σε βαθύτατη και παρατεταμένη κρίση. Συνεπώς, υπάρχει ο φόβος για τους Ρεπουμπλικάνους ότι τον ερχόμενο Ιούλιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ σοβαρή εσωκομματική κρίση. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, έρχονται και αναμνήσεις από την εποχή του Ρον Πολ το 2012. Ο Ρον Πολ, τον οποίον εκτιμώ ιδιαιτέρως, και ο οποίος περιθωριοποιήθηκε από το κατεστημένο, ήταν ο πολιτικός εκείνος ο οποίος μέσα από το αυθεντικό κόμμα του Τσαγιού είχε αποφασίσει να κάνει μία σταυροφορία εναντίον του κολεκτιβισμού των φιλελεύθερων ή κατά κρύβεια ψευδοφιλελεύθερων, εναντίον του κολεκτιβισμού των σοσιαλιστών, εναντίον του κολεκτιβισμού των φασιστών, εναντίον κάθε κολεκτιβισμού και να έχει μια πρόταση ελευθερίας η οποία ερχόταν σε σύγκρουση με τα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και στρατιωτικο-βιομηχανικά ολιγοπόλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρον Πολ, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τάμπα της Φλόριντα το 2012 υπέστη μία ομή φασιστική επίθεση από την ολιγαρχική κλίκα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι μόλις είδαν ότι ο Ρον Πολ είχε ένα ρεύμα και πηγαίνανε αντιπρόσωποι του στο συνέδριο από grassroots organizations, δηλαδή οργανώσεις βάσης στην κοινωνία, για να προσδώσουν στην υποψηφιότητα του Ρον Πολ έναν κινηματικό χαρακτήρα. Πολύ απλά, λοιπόν, το κατεστημένο, το κολεκτιβιστικό κατεστημένο που κυβερνά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Αμερική, τους κλείδωσε απλούστατα έξω από το συνέδριο. Τόσο ομά. Τους συνέδρους τους κατήργησε ως συνέδρους επειδή υποστήριζαν Ρον Πολ, ο οποίος έλεγε τις αλήθειες σε βάρος της τραπεζικής, χρηματιστηριακής και στρατιωτικο-βιομηχανικής ολιγαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το σημείο έχω ετοιμάσει από το Democracy Now, το αμερικανικό κανάλι, ένα μικρό απόσπασμα 3,5-4 λεπτών που δείχνει, για να θυμηθούμε τι κάνει αυτή η αυταρχική κολεκτίβα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιστοίχως στον κόσμο. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, πώς το 2012 έγινε χάος στο τότε συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποφάσισε να πετάξει έξω από το συνέδριο με τον πιο ομό και στοιχειώδος ομό τρόπο τον
ένα τμήμα των συνέδρων που ήταν κινηματικοί υποστηρικτές του Ρον Πολ και πήγαν εκεί ως ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι των κινημάτων βάσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να στηρίξουν τον Ρον Πολ. Θα δείτε λοιπόν το χάος που επεκράτησε στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στο συνέδριο της Τάμπα το 2012. Now.org breaking with convention war, peace and the presidency. We're in Tampa, Florida, covering the Republican National Convention inside and out. I'm Amy Goodman with Nermeen Sheikh. We turn now to a major eruption of fury at the Republican National Convention on Tuesday as the formal nomination process got underway. Part of Maine's delegation stormed off the floor in protest against a decision to strip away half of the state's Ron Paul delegates. Supportive members of other delegations rose to their feet and hollered their objections, angered by new rules that they say will make it harder for grassroots candidates to stand a chance in future elections. Although Paul won some caucuses, he did not win the popular vote in a single state primary. His ardent followers used seldom evoked state party rules to garner 20 of Maine's 24 spots. The RNC responded by replacing 10 of them, enough to prevent Ron Paul from being nominated from the floor. Some analysts suggest the move was made to portray a unified front among Republicans going into the November elections, even at the cost of marginalizing less powerful Republican candidates. But others maintain the decision rightly offset earlier efforts by Ron Paul supporters to gain a disproportionate number of delegates. Democracy Now!'s Dina Guzder filed this report. The question on the motion offered by the delegate from Kentucky. All those in favor will signify by saying aye. Those opposed, no. And the opinion of the chair is the ayes have it and the motion is agreed to. The decision caused an immediate uproar, but RNC Chair Ryan Skribas was in no mood to take a roll call. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Delegates were upset over a number of rule changes. One of them would allow the presumptive nominees to replace elected delegates of their choosing. They're wanting the chair to recognize them to make a point of order. It's a parliamentary procedure to get recognition from the floor to speak. Basically, one of the delegates believes that something isn't following the proper rules, and they want to put their suggestion before the floor that, you know, something isn't going right, and the chairman is refusing to recognize them, so they're getting upset. We have to proceed with the order of business. It's unfair to us. We sat here and objected. He said, are there any objections? We objected. And you know, it's like, why even ask the question at that point? Maine got screwed of half their delegates, more than half actually. That's why their governor's not here today, because he said he wouldn't come down unless their delegates got seated. Half of them got taken away, and they were put in, replaced by people that the Republican Party, the RNC picked. Several members of the Maine delegation walked off the floor in protest after the convention decided to replace 10 of its 24 delegates. Others on the floor were equally outraged. Kevin Erickson is a delegate from Minnesota. What this means is that the states will no longer retain the right under the new rules to elect their delegates and have them stand. A presumptive nominee will be able to unseat an entire state's delegates if they don't like who's on the slate. Giving a presidential candidate veto power over a state's delegation means that future conventions will not have a dissenting voice. We won't be able to bring motions and amendments to our platform. We won't be able to speak for people who believe differently. You're taking a broad tent and a grassroots party and you're turning it into a dictatorship that'll be run by a few people with a lot of money. And average ordinary people like myself will be out of luck and out of a voice. Είδαμε λοιπόν τον χαμό που επεκράτησε το 2012 στο συνέδριο της Τάμπα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την εκλογή προεδρικού υποψηφίου, όπου, όπως είδατε, παρά την εξέγερση του πλήθους για την διακριτική μεταχείριση με την κακή έννοια του όρου σε βάρος του Ρον Πολ, ωστόσο επεκράτησε ο κολλεκτιβισμός
και πετάχτηκε έξω από το συνέδριο η ομάδα του Ρον Πολ. Το ίδιο μπορεί, υπάρχει ένα σενάριο, μπορεί να συμβεί και σε βάρος του Τραμπ το 2016, ό,τι έγινε με τον Ρον Πολ το 2012, στο συνέδριο του Cleveland. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως ο Τραμπ έχει και πολλά λεφτά και έχει και μία μάζα που τον ακολουθεί μεγαλύτερη από άλλους υποψηφίους, συνεπώς μπορεί ακόμα και να δημιουργήσει τρίτο κόμμα. Περίπτωση κατά την οποία, εάν κατέβει διασπασμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις εκλογές, είναι ότι θα οδηγήσει σε ευνοϊκές συνθήκες για την εκλογή του δημοκρατικού υποψηφίου, που όπως όλα φαίνεται θα είναι η γνωστή και μη εξαιρεταία Χίλαρη Κλίντον. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται σε μια σοβαρή εσωτερική κρίση, σε μια κρίση ταυτότητας, διότι η κεντροδεξιά κολεκτίβα, η κεντροδεξιά μάλλον συνιστόσα του κολεκτιβισμού φαίνεται να περνάει κρίση σε σχέση με την κεντροαριστερή συνιστόσα του κολεκτιβισμού που εκπροσωπείται από τη Χίλαρη Κλίντον. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα μετά την δολοφονία του Προέδρου Κένεντι, που θα κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το θέμα, και μετά την τελευταία απόπειρα του Προέδρου Τζόνσον να αναδιοργανώσει το κόμμα θετικά, το Δημοκρατικό Κόμμα κυριαρχήθηκε από μια σειρά στελεχών της Αμερικανικής Αριστεράς με παρελθόν από νεομαρξιστικό μέχρι χίπικο και με συνήθειες που περιλαμβάνουν αποκλίνουσες σεξουαλικές συμπεριφορές και κατανάλωση από αλκοόλ και χασίς μέχρι κόκας, περιλαμβανομένων δε και καύσεων κατά καιρούς, ειδικά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ της Αμερικανικής σημαίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι έχουν πλούσιους φακέλους στο FBI για αυτά τους τα προσωπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, συσπυρώθηκαν στο Δημοκρατικό Κόμμα και έφτασαν μέχρι και στην ηγεσία αυτού. Σε λίγο μπορείτε να δείτε, θα ανεβάσουμε σε λίγο, τώρα θα δείτε στην εκπομπή, ένα απόσπασμα της Wall Street Journal, σε ένα δημοσίευμά της, στο οποίο θα δείτε τον μαρξιστή μέντορα του Μπαράκ Ομπάμα όταν αυτός ήταν νέος και φοιτητής. Ας δούμε την Wall Street Journal. Ας το προχωρήσουμε και λίγο πιο κάτω. Λίγο ακόμα. Ωραία. Επίσης τώρα μπορούμε να δούμε και θα τα σχολιάσουμε αυτά αμέσως μετά, μπορούμε να δούμε και από τους New York Times μια φωτογραφία της εποχής των χίπικων χρόνων του ζεύγους Clinton. Ωραία. Στο πρώτο δημοσίευμα, στο δημοσίευμα που είδατε της Wall Street Journal, γίνεται ένα αφιέρωμα στον Frank Marshall Davis, έναν μαρξιστή, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αμερικής, που ουσιαστικά ήταν κέντρο διαχείρισης αριστεριστών επαναστατών από τη CIA. Υπήρχε και το ανέκδοτο ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής είναι πιο πολλά τα μέλη της CIA και του FBI παρά οι πραγματικοί κομμουνιστές.
Χρησιμοποιείται αυτό για να παίζει ο σκηνοθέτης πολιτικών καταστάσεων της Αμερικανικής Κολεκτίβας διάφορα παιχνιδάκια αριστεριστικού χαρακτήρα. Ο Frank Marshall Davis, ένας μαρξιστής, ήταν και ταραχοποιός και υποτίθεται και ειρηνιστής και αντιπολεμικός ακτιβιστής κλπ. Αυτός ήταν ο μέντορας του Ομπάμα στα χίπικα χρόνια του Ομπάμα, ενώ τα χίπικα χρόνια του ο Bill Clinton τα πέρασε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, όπου σπούδαζε στην Οξφόρδη και συμμετείχε το 1969 πολύ δραστήρια στο αντιπολεμικό κλίμα με αφορμή το Βιετνάμ. Και αναφέρεται στο αφιέρωμα των New York Times που είδατε προλίγου. Με αυτόν τον τρόπο σκηνοθετούνται όλες οι καταστάσεις, δηλαδή η πολιτική υπερδομή που διαχειρίζεται αυτά τα συστήματα έχει ανα πάσα στιγμή τους κατάλληλους νεοφιλελεύθερους, τους κατάλληλους φασίστες, τους κατάλληλους αριστερούς, είτε της σοσιαλιστικής είτε και της κομμουνιστικής σχολής, και τους χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και την ειδικότερη μεθοδολογία που εφάρμοσε από πολλές δεκαετίες η Intelligence Service, οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Είναι μια χαρακτηριστική intelligence σερβίτικη τεχνογνωσία στη διαχείριση μαζών και προβλέπει το εξής. Όταν δημιουργούνται κύματα κοινωνικής αντίδρασης, όπως όταν πρωτοάρχισαν τα μνημόνια στην Ελλάδα και δημιουργήθηκαν οι κινήσεις των πλατιών κτλ., η intelligence σερβίτικη μεθοδολογία προβλέπει ότι πρέπει να δημιουργούνται οργανώσεις και κόμματα διαμαρτυρίας, έντονης διαμαρτυρίας, να κρίνουν ανηλαιώς, όπως και δημιουργήθηκαν. Να μαζεύουν τον κόσμο, να τον κάνουν να ακούει μία ακραία ρητορία εναντίον της εφαρμοζόμενης κακής πολιτικής, να τον ακούει μία, να το ακούει δύο, να το ακούει τρεις, να αρχίσει μετά να μπουχτίζει, να απονευρώνεται, να βαριέται πλέον και τη διαμαρτυρία, μετά να γίνονται και διάφορα οι χαμοί οργανωτικοί μέσα στο κόμμα ή στην οργάνωση, δηλαδή το κόμμα να αυτοκαταστρέφεται, να... Πώς λένε τα μηνύματα θα αυτοκαταστραφούν σε κάποιες κατασκοπευτικές ταινίες. Να αυτοκαταστρέφεται λοιπόν το ίδιο το κόμμα σκοπίμως, διότι δημιουργείται το κόμμα ή η οργάνωση διαμαρτυρίας για να μαζέψει τον κόσμο, να τον ταΐσει μέχρι να μπουχτίσει ρητορική διαμαρτυρίας, μετά να αρχίσουν και οι εσωκομματικές κρίσεις και οι οργανωτικές αντιδικίες και να γίνει μπάχαλο. Αυτό είναι μια κλασική intelligence σερβίτικη τεχνογνωσία, η οποία βεβαίως έχει εφαρμοστεί από πολλούς και σε πολλές περιπτώσεις. Όπως είδαμε και στην Ελλάδα, με τόσες πολλές οργανώσεις και τόσα πολλά κόμματα, τα οποία το μόνο που κατάφεραν ήταν να κάνουν διαχείριση κοινής γνώμης μέσω του ότι μάζευαν τους διαμαρτυρωμένους, τους μάζευαν και μετά τους άδειαζαν. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δημιουργούνται μέχρι και σήμερα, συνεχώς φρεσκάρονται τέτοιου είδους κινήματα, άλλα παρουσιάζονται ως κινήματα, οργανώσεις, κόμματα, think tanks, λέει, λέσχες κτλ. Που λένε βάλτε τα στοιχεία σας, στείλτε τα κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι όλα αυτά σκηνοθετούνται από τον σκηνοθέτη του συστήματος. Πώς το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε από το ότι υπάρχει ακραία κριτική, μερικές αποσπασματικές ακραίες προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο. Εκεί λοιπόν, όταν ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος, στο σκέλος του ότι να πεις πολύ ωραία, ενδιαφέρον αυτό κτλ. Ποιο είναι το ολοκληρωμένο πλάνο που προτείνει? Εάν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο, αλλά υπάρχουν μερικές αποσπασματικές θέσεις, αυτό πρέπει να μας κάνει να σηκώσουμε κόκκινη σημαία κινδύνου, ότι μάλλον πρόκειται για κάποιο intelligence σερβίτικης, υπό την γενική έννοια του όρου, όχι ότι υποχρεωτικά προέρχεται από την εν λόγω υπηρεσία, σχήμα, το οποίο δημιουργείται
στο όνομα είτε κάποιου πατριωτισμού, κάποιου αντιμνημονιακού σλόγγαν κτλ. Να μας πει ακραίες διαμαρτυρίες ουσιαστικά για να μας μπουχτίσει στην διαμαρτυρία και να μην γίνει τίποτα, αλλά να πάμε σπίτι ξεφούσκωτοι. Για αυτό το λόγο δεν αρκεί η κριτική. Πρέπει να υπάρχει διαρθρωμένο στρατηγικό σχέδιο. Ούτε αρκούνε μία-δύο καλές ακραίες προτάσεις. Διότι όταν έχουμε μερικές αποσπασματικές ακραίες προτάσεις, αυτό είναι φύλος σικής της ουσιαστικής πολιτικής ανεπάρκειας. Αν όχι του δόλου που υποκρύπτεται πίσω από ένα τέτοιο εγχείρημα. Παράδειγμα, υπάρχει κριτική στο μνημόνιο, υπάρχει κριτική στην Δυτική Ευρώπη κλπ. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τι υπάρχει ως στρατηγική πολιτιστική πρόταση απέναντι στην Ευρώπη και αν υπάρχει, ποια είναι η στρατηγική πολιτική και οικονομική πρόταση, τι μπορούμε να κάνουμε εντός ή εκτός των ευρωατλαντικών θεσμών. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω την πεποίθηση ότι πρέπει να διερευνηθεί η συγκρότηση ενός νεορωμαϊκού άξονα με κέντρο την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ρωσία στο όνομα του παλαιού ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, κληρονόμη του οποίου όλοι ήμεθα. Η άποψή μου είναι αυτή. Από αυτήν απορρέουν μία σειρά πολιτικά και οικονομικά και πολιτιστικά παρεπόμενα. Εξού και μπορώ να αρθρώσω μία ολοκληρωμένη αντιπρόταση απέναντι στο σημερινό σύστημα, σε όλα τα πεδία, στο επίπεδο της παιδείας, του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής. Μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, να συμφωνεί και να μην συμφωνεί κάποιος με την πρότασή μου, αλλά δεν μπορεί να με ονομάσει προβοκάτορα. Αντιθέτως, όταν ακούω οργανώσεις και κόμματα και think tanks, λέει, και τα λοιπά, που κάνουν κριτική στο ΝΑΤΟ επειδή κάτι είπε κάποιος παππούλης στο Άγιο Όρος ή επειδή κάτι έγινε τώρα και ξυπνήσανε και καταλάβανε ότι το ΝΑΤΟ τους δουλεύει με τη λαθρομετανάστευση, αλλά μετά, πέρα από την κριτική, δεν έχουν να μας πούνε τίποτα. Δηλαδή, άμα τους πεις, πολύ ωραία αγαπητέ μου φίλε, σημαίνει αυτό, παρακαλώ, η κριτική σας εναντίον του ΝΑΤΟ, ότι προτείνετε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, και αν προτείνετε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, πού να πάμε? Εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Αυτός θα σας πει πω, αυτό ούτε το ανοίγουμε. Μα δεν είπα εγώ αυτό, εγώ είπα και τα λοιπά και τα άλλα και τα άλλα. Μάλιστα, πάει και αυτό. Μετά ακούτε κάποιους, κριτική λέει στο ευρώ. Μάλιστα, κριτική στο ευρώ. Μα ξέρετε ότι το ευρώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την όλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κολεκτίβα που στείνεται στις Βρυξέλλες, ότι υπάρχει swap ευρώ-δολαρίου και ότι είναι συνεννοημένα τα νομίσματα σε στρατηγικό επίπεδο. Συνεπώς, εάν αναιρέσεις το ευρώ, αναιρείς την συμμετοχή σου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο του swap δολαρίου και τεινάζεις ένα σύστημα στον αέρα. Το ξέρεις αυτό? Εάν δεν το ξέρεις αυτό, να το μάθεις. Εάν το ξέρεις και δεν το λες στον κόσμο, τότε τον δουλεύεις. Εγώ έχω μία πρόταση γι' αυτό. Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, όταν ακούω, ας πούμε, μία κριτική στο νόμισμα, ως εάν να ήταν αυτόνομο θέμα από την πολιτική, αυτό το πράγμα είναι κωμικοτραγικό. Επίσης, χρειάζεται πάντοτε να διερευνούμε το βάθος του στρατηγικού τρόπου του σκέπτεστε. Χωρίς στρατηγικός τρόπος του σκέπτεστε, αυτό που λέμε στην αγγλική θεωρία της προπαγάνδας, ένα grievance group, μία ομάδα διαμαρτυρίας, δεν λέει τίποτα. Μία ομάδα διαμαρτυρίας μπορεί να δημιουργείται στην πραγματικότητα για να κάνει διαχείριση κοινής γνώμης, δηλαδή για να σας βάλει είτε να φωνάξετε, είτε να ρητορεύσετε ακατασχέτως, είτε να παραλυρίσετε, είτε να βρίσετε, προκειμένου να εκτονωθείτε και να μην υπάρξει πολιτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά τα κινήματα, από ό,τι είδατε, αντί να βοηθήσουν η κατάσταση του κόσμου στις πλατείες να γιγαντωθεί και να φέρει αλλαγή καθεστώτους, regime change που είναι και trendy έκφραση, το μόνο που κατάφεραν ήταν να ξαναστείλουν τον κόσμο σπίτι του και να καλλιεργήσουν τον μηδενισμό και τον αποπροσανατολισμό.
Συνεπώς, για να συγκεφαλαιώσουμε στην παρούσα εκπομπή, από την ερχόμενη εκπομπή θα έχω μία σειρά αποκαλυπτικών διεθνών, πολιτικών και οικονομικών και εν μέρη στρατιωτικών αποκαλύψεων για το παγκόσμιο πολιτικό δρόμενο. Στην σημερινή εκπομπή ήθελα να ολοκληρώσω τα θέματα που έθιξα περί κολεκτιβιστικού κινδύνου στην εκπομπή της 16 Φεβρουαρίου 2016, προσθέτοντας και τονίζοντας ότι δεν αρκεί να μαζεύουμε πληροφορίες. Πρέπει να τις συνθέτουμε, διότι μόνο εάν συνθέσουμε θα μπορέσουμε να πλοηγηθούμε πολιτικά με επιτυχία. Όπως δεν αρκεί να κοιτάμε τα άστρα, αλλά πρέπει να συνθέτουμε τα άστρα σε μία δομή, να καταλαβαίνουμε από τη δομή τον προσανατολισμό και άρα να πλέουμε ορθώς. Αντιστοίχως λοιπόν χρειάζεται συνθετική σκέψη για να μπορέσουμε να δούμε την μεγάλη εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας και όχι απλώς να τη δούμε σαν να ήταν σινεμά, αλλά να τη δούμε για να την αντιληφθούμε και να την αλλάξουμε όπως θέλουμε. Σας ευχαριστώ.